Λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής μαζί το μεσημέρι και νομίζω σήμερα θα είμαστε... Ναι, όσοι είσαστε σήμερα στους δέχτες, είσαστε πιο τυχεροί. Συμπτωματικά σήμερα ο ένας εκ των δύο καλεσμένων έχει ειδίκευση, ας πούμε έτσι, έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Ναι, μεγαλύτερη εμπειρία σε τι? Στο να μας μεταφέρει τα δύσκολα με τρόπο πιο κατανοητό, εκλαϊκεύοντας αυτή την επιστήμη. Λοιπόν, ο περιούο λόγος είναι ο κύριος Νίκος Τράκας. Είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου, τον οποίο και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας, κύριε Τράκα. Με αφορμή βέβαια το σχολείο συνέδριο που γίνεται, που έχουμε. Ο έτερος είναι ο κύριος Φώτης Φαράκος, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λούβεν, στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο. Έρευνες, τι ερευνάμε τώρα? Στοιχειώδη σωματίδια, θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις, υπερβαρύτητα, χορδές. Φαντομηχανική, κοσμολογία. Μπόλικα πράγματα. Πολύ πράγματα. Μπόλικα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Τράκα, μαθαίνω για εσάς από τον φίλτατο τον κύριο Μουρούζη. Χθες μάλιστα συζητούσα μαζί του και μου έδειχνε και κάτι ωραίες φωτογραφίες από τη συμμετοχή παιδιών σε εκδηλώσεις που κάνουμε. Ναι. Σε διάφορες εκδηλώσεις. Για τι είναι αυτές οι εκδηλώσεις? Για πέστε μας λίγο. Μιλήσαμε λίγο για αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, στο πλαίσιο της εκλέκευσης αυτής έχουμε τα λεγόμενα έτσι master class που λέμε. Που είναι, μαζεύουμε παιδιά, τους κάνουμε πρωινές διαλέξεις, το εξηγούμε περίπου για τα σωματίδια και τα πράγματα. Και το απογευματάκι, μετά το μεσημερινό διάλειμμα, τα παιδιά δουλεύουν πάνω σε κομπιούτερ με πραγματικά δεδομένα από το CERN, το κέντρο ερευνών, και βγάζουν αποτελέσματα και βλέπουν ακριβώς πώς μπορεί να δουλέψει ένας ερευνητής. Και βλέπουν πολύ γρήγορα ότι πώς μπορούν να δουν αυτά που εμείς βλέπουμε ύστερα από πολλά χρόνια δουλεύοντας. Πραγματικά είναι έτσι μια προσπάθεια να ανοίξουν λίγο τα μυαλά τους, να ακούσουν κάτι παραπάνω, να ενθουσιαστούν με την καλή έννοια και πιθανά κάποια στιγμή να διαλέξουν να έρθουν να κάνουν λίγο φυσική. Να σας πω κάτι, ποια είναι η αποδοχή αυτών των παιδιών σε αυτό το πρόγραμμα το δικό σας? Ποια είναι η αποδοχή αυτού του προγράμματος από τους μαθητών? Να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα, ναι, να κοιτάξτε, κάνουμε και κάτι κατά παρακάτω ή να χάσουμε και το μάθημα? Επειδή αλήθεια. Είναι σίγουρα για αυτά υπάρχουν. Επειδή όμως είναι λίγο απαιτητική η όλη διαδικασία και απαιτούμε τα παιδιά να είναι σε όλη διαδικασία, τελικά έρχονται και μένουν αυτά τα παιδιά που θέλουν πολύ. Αχα. Να ακούσουν, να μάθουν κλπ. Και είναι σωστό αυτό. Δεν μπορεί να έρθει όλη τάξη. Είναι αδιανόητο να έρθει όλη τάξη. Δεν υπάρχει λόγο. Υπάρχουν και άλλες επιστήμες πολύ χρήσιμες και χρειάζονται κλπ. Άρα θέλουμε τα παιδιά που πραγματικά έχουν όρεξη να ακούσουν και αυτά ακούνε και θα επιλέξουν έπειτα αν θέλουν να συνεχίσουν εκεί, αν τους δώσει κάποιο ένα, κάποιο έτσι. Επειδή ξέρω, γνωρίζω ότι το κάνετε αυτό αρκετά χρόνια. Γίνεται πολλά αρκετά χρόνια, ναι. Για πετε μου κάτι. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα εκλαίκευσης έχει προκύψει τι? Κάποια από αυτά τα παιδιά να το κατανοήσουν και να το αγαπήσουν περισσότερο και αργότερα να γίνουν αυτά επιστήμονες? Ναι, έχω αρκετά παραδείγματα. Εντάξει, μπορεί με μονομένα, γιατί δεν έρχονται όλοι από εσά. Μονομένα μιλάμε τώρα. Ναι, έχω παραδείγματα. Ένα παιδί στο Πολυτεχνείο που είμαστε εκεί πέρα που μου είπε ότι επέλεξε τη σχολή επειδή σας άκουσα στο σχολείο να μου μιλάτε. Το ένα αυτό. Και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ βασικό είναι ένας Κερκυραίος, ο οποίος με είχε ακούσει παλιά. Μετά τέλειωσε το Πολυτεχνείο, πήγε στη Γαλλία και σπούδασε. Και μετά ήταν στο CERN σαν ερευνητής και τον γνώρισα, τον ήξερα καλά τι κάνει και κάποια στιγμή τον είδα που έκανε guide σε μαθητές στο CERN. Και τον τι κάνει, Κερκυραίος. Έχουμε το όνομα? Είναι ανυψός του κ. Ζουπάνου. Και το ρώτησα, γιατί κάνεις guide, λέει, από εκεί ξεκίνησα και δεν μπορώ να μην το κάνω κι εγώ. Ναι. Επειδή άκουσε αυτά τα πράγματα, θέλει και αυτό να τα φέρει έπειτα. Πώς ξεκίνησε, με κάτι αντίστοιχο ή κάτι άλλο? Εγώ ξεκίνησα, πήγα στο φυσικό από τις Πανελλήνες και τα λοιπά, δηλαδή δεν είχα ακόμα. Το είχες σαν στόχευση τις φυσικές επιστήμες? Σταδιακά άρχισε όλο και πιο πολύ να με ενδιαφέρει. Δηλαδή η φυσική, επειδή είναι δύσκολη, όσο προχωράς και την μαθαίνεις πιο πολύ, τόσο βλέπεις πόσα πράγματα ανοίγονται, ας πούμε, και θες. Χωρίς να μην δικός και χωρίς να γνωρίζεις πολύ καλά το θέμα, έχω παρατηρήσει το εξής όσον αφορά τη φυσική επιστήμη. Ενώ έχει πάρα πολύ κόσμο, όταν μπλέξεις με τη φυσική δεν ξεμπλέκεις άλλο, είναι κάτι σαν εξάρτηση, περνάει από μέρα σε μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο περνάει ο χρόνος, έχει πάψει αυτό το τμήμα της φυσικής επιστήμης, να το πούμε έτσι, να είναι το εργαλείο εκείνο που θα σου εξασφαλίσει μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση προς το μέλλον. Στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω. Ναι, εντάξει, η φυσική είναι δύσκολο, ναι, με την έννοια ότι μετά μπορεί να πας φυσικά σαν καθεδάσκαλο, καθηγητής, δεν το υποτιμώ καθόλου το δάσκαλος και το καθίσεις μέσα εκπαίδευση είναι πολύ χρήσιμο. Ερευνητής στα διάφορα κέντρα, αλλά επιπλέον, επειδή δίνουμε, όχι εμείς, εννοώ προς τη φυσική, δίνει πάρα πολύ καλές βάσεις
και κάνει πολλές μοντελοποιήσεις. Πάρα πολλά παιδιά έπειτα πάνε σε φαινομενικά τελείως διαφορετικά τομείς, ακόμα και οικονομικούς, γιατί ξέρουν να μοντελοποιούν και να φτιάχνουν τα μοντέλα που θα προείπουν τα αποτελέσματα σε κάποια περιοχή. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ευρεία αποδοχή από το εργασιακό. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Και αυτό είναι χρήσιμο και σε άλλα θέματα. Μοντέλα κτλ. Ιδιαίτερα για τα οικονομικά. Οικονομικό μοντέλο είναι έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί φυσικοί οι οποίοι καταλήξαν στα οικονομικά. Αυτή η περιβόητη έρευνα, κύριε Φαράκοτα, πότε θα συνεχιστεί, πού θα φτάσουμε με αυτή την περιβόητη έρευνα? Ακούμε για έρευνες, ερευνητές, έρευνες, ΣΕΡΝ από εδώ, πανεπιστήμιο τάδε, πανεπιστήμιο τάδε. Πού θα φτάσει αυτή η έρευνα, πού οδηγεί αυτή η έρευνα? Κανείς δεν ξέρει. Προχωράμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ερωτήματα, έχουμε κάποιες ιδέες ακόμα όμως. Στο δικό σας πανεπιστήμιο, παραδείγματος, στη δικιά σας ομάδα, την ερευνητική ομάδα, υποθέτω πως ανήκετε σε κάποια ερευνητική ομάδα. Ναι. Ποια είναι τα θέματα εσείς και πώς απασχολούν και με ποια εφαρμογή, αν υπάρχει εφαρμογή, αν γνωρίζουμε την εφαρμογή ακόμη? Στη θεωρητική φυσική, κοιτάξτε τώρα, τα θέματα τουλάχιστον που στην ομάδα μελετάμε είναι η κοσμολογία και οι χορδές. Πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ναι. Ναι. Μάλιστα, η κοσμολογία έχουμε και μετρήσει τώρα από το δορυφόρο, το Planck. Οπότε είναι κάτι πολύ σύγχρονο και πολύ καινούριο. Η θεωρία χορδών, βέβαια, που δίνει μια εξήγηση για τη κβαντική θεωρία της βαρύτητας. Και βέβαια και κάτι ακόμα πιο καινούριο, η ολογραφία που λέμε. Τι είναι η ολογραφία, συνδέει... για να καταλάβουμε και εμείς η κοινή θνητή. Συνδέει δύο θεωρίες πολύ διαφορετικές. Τη θεωρία βαρύτητας, που είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψουμε κβαντομηχανικά, με θεωρίες πεδίου, που είναι πιο εύκολο να τις περιγράψουμε κβαντομηχανικά. Καλά, εντάξει, κατανοητό. Αφορά ειδικούς, αφορά τους ειδικούς, τα βιώνουμε. Κάτι όμως που δεν αφορά τους ειδικούς, κύριε Τράκα, εσείς ως δάσκαλος, ως καθηγητής, θα ήθελα την άποψή σας σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα μόλις στην εφημερίδα την Καθημερινή. Και ο κύριος Φαράκος θα μπορούσε να μας απαντήσει. Ήταν ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα. Δεν είναι άρθρο ακριβώς. Ουσιαστικά είναι, μεταφέρει μία έρευνα που έγινε από ένα διεθνές πρόγραμμα, το PISA. PISA, το πρόγραμμα. Του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ ένας φορέας παγκόσμιος, κύριος τουλάχιστον. Το οποίο ο ΟΣΑ τι λέει? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, μετράει την ικανότητα των 15χρονων μαθητών να εφαρμόζουν γνώσεις και κυρίως δεξιότητες στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση του κειμένου, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία. Όπως λένε οι ειδικοί του ΟΣΑ, έτσι ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την έρευνα που έγινε, η απάντηση για τους Έλληνες μαθητές είναι τουλάχιστον απογοητευτική. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνοντας το τέλμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση και στα τρία τεστ. Αλλά για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, λέει, σημειώνει, ότι ένας μαθητής, για να φτάσει στο επίπεδο ενός μαθητή από τη Σιγκαπούρη, οι μαθητές της οποίας πρότευσαν και στα τρία τεστ, πρέπει να καθίσει στο θρανείο επιπλέον 2,5 χρόνια. Ένα απλό ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Είναι σύμπτωση, δεν έγινε καλά το πρόγραμμα ή μήπως το εκπαιδευτικό μας σύστημα σιγά σιγά κάπου πάσχει? Να κάνω και εγώ μια έτσι προς την ερώτηση σαν θεωρείτε ότι η κοινωνία της Σιγκαπούρης και της Ελλάδας της Αμερικής είναι ίδιες? Το πρόγραμμα PISA είναι το ίδιο για όλους. Άρα δεν παίρνει τα σωστά αποτελέσματα. Δεν είναι προσαρμοσμένο σε κάθε χώρα. Στη Σιγκαπούρη, ειδικά, από 5 χρονών στείνονται όλα τα σχολεία και τα φροντιστήρια για να πετύχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα το πρόγραμμα δεν δίνει σωστά αποτελέσματα. Είναι φτιαγμένο το ίδιο για όλους, όταν οι κοινωνίες διαφέρουν. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτό. Και επίσης, δυστυχώς έχει περάσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα αυτή η λέξη δεξιότητα. Τι θα πει δεξιότητα? Άμα δεν ξέρω, δεν έχω γνώση, η δεξιότητα σημαίνει κάνω κάτι χωρίς να καταλαβαίνω τι γίνεται από κάτω. Αυτό δεν έχει καμία αξία. Δυστυχώς ενός κόσμος ενδιαφέρει τη δεξιότητα μόνο. Να βιδώσω τη βίδα και να μην ξέρω αν αυτή η βίδα που περνάει μπροστά μου θα βγάλω τάγκ ή θα βγάλω αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Θέλω να ξέρω τι κάνω από κάτω. Άρα αυτά τα προγράμματα δεν είναι τόσο πολύ καλά. Δίνουν και επισφαλή αποτελέσματα. Θέλει και άλλους ελέγχους.
Βεβαίως, και διασταύρωση των στοιχείων. Αλλά όσον αφορά τη δεξιότητα που μου λέτε, δεξιότητα ή ικανότητα, έτσι. Δύο διαφορετικές έννοιες, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είσαι και ικανός, αν είσαι δεξιότητα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα η δεξιότητα καταλήγει στο φροντιστήριο να ξέρω να κάνουν άσκηση χωρίς να ξέρω τη θεωρία. Συμφωνούμε πολύ. Αυτή η δεξιότητα και δεν είναι σωστό αυτό. Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε λίγο από το εκπαιδευτικό σύστημα και πούμε λίγο σε όρους αγοράς, ας μιλήσουμε για λίγους όρους, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο σε πολλές επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητα η ικανότητα, όσο είναι η δεξιότητα. Αυτό γίνεται στο σύγχρονο κόσμο. Στην εποχή του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος θέλει μια χώρα να παίρνει απ' έξω όλα τα έτοιμα και να παράγει και νέα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι η Ελλάδα. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο δεξιότητα. Θέλουμε να παράγουμε και νέα γνώση. Mm-hmm. Αν θέλουμε να είμαστε ξεχωριστοί. Γιατί άλλωστε θα γίνουμε ένα παρακλάδι των μεγάλων χωρών. Δεν θέλουμε να γίνουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα δεν φτάνουν οι δεξιότητες. Συμφωνούμε. Βέβαια όμως στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, εκείνο το οποίο αναπτύσσεται περισσότερο είναι η δεξιότητα. Δεν νομίζω. Οι Αμερικές και λοιπά έχουν τεράστια παραγωγή νέας γνώσης. Βεβαίως. Εννοείται. Παράλληλα όμως η δεξιότητα είναι το πρωτεύον στην πρόσληψη του προσωπικού. Σαφώς. Αλλά αφού έχει χτισμένο από κάτω τη νέα γνώση, την πραγματική νέα γνώση, και φυσικά πάμε στην δεξιότητα. Φτιάχνουμε λοιπόν τη νέα γνώση. Να το ερώτημα προς τον κύριο. Στην Ελλάδα, ναι. Υπάρχει αρκετά. Αρκετά μεγάλη προσπάθεια να προωθήσουμε τις βασικές επιστήμες, δηλαδή φυσική, μαθηματικά. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια, βέβαια, δηλαδή θέλει μεγάλη υποστήριξη ακόμα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη θέληση και από το πώς δουλεύουν στο Πολυτεχνείο. Μα, και σίγουρα και από τους φοιτητές. Να σας πω γιατί το λέω αυτό, κύριε Φαρακό. Εντάξει, αυτό που μου λέτε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως και υπάρχει ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Όταν μιλάμε για νέα γνώση, μιλάμε ότι προϋποθέτει την έρευνα. Και όταν μιλάμε για έρευνα, η βασική προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση αυτής της έρευνας. Εάν δούμε λίγο τα επίσημα στοιχεία της χρηματοδότησης για τα ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια ή σε άλλα ειδικά κέντρα στην Ελλάδα, απέχουν παρασάγκας από το μέσο όρο της Ευρώπης, αγαπητέ κύριε Φαρακό. Άρα για ποιο ενδιαφέρον μιλάμε τώρα, για ποια έρευνα, για ποιο ενδιαφέρον μιλάμε για τη νέα γλώσσα που λέγεται. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πραγματικά είμαστε πολύ πίσω στη χρηματοδότηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για αυτό το θέμα και να μην το κυρίσουμε μόνο στη δεξιότητα, γιατί θα πουλήσουμε αυτό το προϊόν σε κάποια βιομηχανία. Δεν φτάνει αυτό. Όχι. Πρέπει να πιέσουμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην έρευνα. Βέβαια, μην ξεχνάμε όμως ότι αυτά είναι και λίγο αλληλένδετα. Και η βιομηχανία είναι εκείνη η οποία θα χρηματοδοτήσει. Είναι, αλλά θα κάνω πάλι μια ερώτηση έτσι. Έχετε δει πολλές ελληνικές βιομηχανίες να έχουν ερευνητικό τομέα? Όχι. Πολύ λίγες. Δεν βάζουν. Δεν είναι έτοιμοι την απέξω τεχνολογία. Ναι, την αγοράζουμε. Έτοιμοι και την αγοράζουμε και από δεύτερο. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν και ερευνητικό κομμάτι μεγάλο. Βεβαίως. Με ειδικό τμήμα που ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού επενδύεται κάθε χρόνο στην έρευνα. Αυτό σημαίνει και σύγχρονος κόσμος. Και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, κύριε Φαρακό, ξεκινώντας από εσάς. Πρόσφατα το σχολείο εδώ, πρώτη φορά το επισκέπτεστε? Όχι, εδώ. Το συνέδριο. Ναι. Έρχομαι σχεδόν 10 χρόνια. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα το διδακτορικό. Έχετε κάθε χρόνο. Τι είναι εκείνο που σας κάνει έτσι κάθε χρόνο να έχεις τώρα από το Βέλγιο, τώρα από το Βέλγιο, είστε σε ένα ερευνητικό κέντρο εκεί και έρχεστε εδώ στην Κέρκυρα, στο Μόρε που να κάνετε παρέα, ξέρω εγώ, του κυρίου Τράκα και τον άλλον. Τι είναι αυτό που σας κάνει? Δύο λόγοι. Πρώτον, είναι διεθνές το περιβάλλον, δηλαδή όπως θα πας σε ένα άλλο συνέδριο, έτσι θα έρθεις και εδώ και το επίπεδο είναι το ίδιο και οι ομιλίες που θα δεις θα είναι εξαιρετικές. Και βέβαια για να δεις και τους συνεργάτες σου από την Ελλάδα και τα λοιπά, ώστε να κάνεις και την έρευνα και να δουλέψεις μαζί τους, που σίγουρα θα είναι κάποιοι παρόντες. Μου ενδιαφέρον, μου άρεσε αυτή η προσέγγιση. Παράλληλα με όλα αυτά, κύριε Τράκα, σε αυτό που ονομάζετε εσείς νέα γνώση, αυτά του είδους τα συνέδρια συμβάλλουν και πώς? Ξέρετε, τα τελευταία 50-60 χρόνια δύσκολα θα βρείτε μια τεχνολογική εφαρμογή που έχει πάρει επέκταση που δεν έχει προέλθει από βασική γνώση. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα βρείτε. Όλα ξέρουμε με βασική γνώση. Καλός, κακός, έτσι είναι η ιστορία. Δεν το λέω επειδή εμείς δουλεύουμε με βασική γνώση. Σκέφτε ιατρική. PET, που είναι διαγνωστικό. Έχει ξεκινήσει από την έρευνα των σωματιδίων, γιατί υπάρχει πολύ καλό ανοιγνευτής. Ο καρκίνος τώρα χτυπιέται με αδρονική θεραπεία. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει στην Ελλάδα. Αδρονική θεραπεία. Αντί ακτίνες χ που δεν μπορείς να κάνεις δυστυχώς σε καρκίνο εγκεφάλου νοτιού μυελού, τώρα το κάνεις με αδρονική θεραπεία με ιόντα άνθρακα. Δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι, αλλά ξέρουμε να το κάνουμε επιταχυντή. Το οποίο η τεχνολογία βγαίνει από αλλού.
τα κομπιτερικά. Μεταχυνθείς αδρονίων που τελικά και τελικά. Πιάστα μικρό επιταχυνθείς για να μπορείς να επιταχυνθείς τα αδρόνια για να τα στείλεις πάνω στον άρρωστο. Που δεν επηρεάζουν καθόλου τους ιστούς. Αυτή η εφαρμογή υπάρχει σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού. Βέβαια, η αδρονική θεραπεία πολλά χρόνια. Α, υπάρχει πολλά, δηλαδή, πολλά χρόνια. Ακόμα, ναι. Να το ρωτήσουμε αυτό, ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, ναι. Με επιτυχίες στην καταπολέμηση του καρκίνου. Πολύ καλή επιτυχία, ναι. Μπορεί να χτυπήσει το, εντάξει, το καρκίνο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τα θέματα μετάστασης. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ακτίνεση ούτε σε εγκέφαλο, ούτε σε νοτίο μυαλό, ούτε κοντά σε όργανα. Με αυτό μπορεί όμως. Οπότε είναι τεράστια επιτυχία αυτή. Τεράστια επιτυχία αυτή. Ναι, και εφαρμόζεται πολύ. Υπάρχουν τουλάχιστον πάνω από 10 με 20 μίζωνα την Ευρώπη, το οποίο κοντινό στην Ελλάδα είναι στην Πάντοβα. Στην Ιταλία. Α, στην Παδόρα. Το Ιταλία. Πιο κοντινό, ναι. Και πέτα πω το κόστο ήταν λίγο. Ήταν λίγο. Είναι βέβαια. Ακόμα, αλλά για την υγεία. Λοιπόν, το κόστο είναι κόστο. Για πετε μου, κύριε Τράκα, επειδή εσεί ξέρω συμμετέχετε και οργανωτικά σε αυτήν την ιστορία εδώ πέρα. Στο συνέδριο. Οργανωτικά. Συμμετέχετε. Μα αρκετά. Για πετε μου λίγο κάτι. Περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση του. Πώ είναι τώρα το σχολείο, τι βλέπουμε για το επόμενο διάστημα, ποιε είναι οι ανάγκε του, τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ήμουν από την αρχή του. Αυτό ξεκίνησε το 1982. Το σχολείο ήταν κάθε 2 χρόνια, μετά έγινε κάθε χρόνο. Έχετε, άμα λέμε σχολείο, το πούμε και στους τηλεθεατές σας, το σχολείο σημαίνει ότι έρχονται μεγάλοι ονόματα και διδάσκουν καταρχήν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να ακούσουν τις νέες εξελίξεις. Και ταυτόχρονα φυσικά υπάρχουν και σεμινάρια όπου οι ίδιοι επιστήμονες αναφέρουν τις νέες τους, τα νέα θέματα τους και τις πρόοδους τους. Τώρα έχει, όπως είπατε και εσείς, είναι 4 ξεχωριστά θεματικά. Μικρά workshop τα λέμε. Πού βρισκόμαστε, στο τρίτο νομίζω. Τρίτο. Τα οποία εντάξει έχουν συγγένειες μεταξύ τους βέβαια, δεν τελείως άσχετα, όλα στην περιοχή της ψυχικής, με ιδιαιτερότητες το καθένα. Οπότε πραγματικά προσφέρουν και στην ενημέρωση και, και το μάθημα προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και ένα συνέδριο κανονικό που ο καθένας ακούει τα επιτεύγματα του συναδέλφου του στην άλλη χώρα να προχωρήσει μαζί του, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Φαράκος, συνεργασία, εκείνο το άλλο. Οπότε είναι αρκετά μεγάλο πια σταθμό. Είναι γνωστό πια αυτό το μάζεμα διεθνώ πια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διεθνές συνέδριο. Για πετε μου, για την επόμενη μέρα, τι θα περιμένατε εσείς, κύριε Φαράκο, από αυτό το συνέδριο. Τι θα θέλατε, πώς το οραματίζεστε για τα επόμενα χρόνια, ως ένας άνθρωπος του κλάδου, του χώρου, για την ακρίβεια, της φυσικής. Πώς το οραματίζεστε μετά από 5 χρόνια, ξέρω εγώ, έχετε στην Κέρκυρα, τι θα θέλατε να είναι σε αυτό το χώρο εκεί πέρα κτλ. Από πότε σας αρέσει ο χώρος εκεί. Ναι, ο χώρος είναι καλός. Εννοώ σε ένα περιβάλλον. Ναι, το περιβάλλον είναι εξαιρετικό. Θέλει βελτίωση. Ναι. Εννοείται. Πώς το οραματίζεστε εσείς για τα επόμενα χρόνια? Νομίζω όπως είναι και κάποια άλλα ινστιτούτα που λειτουργούν για κάποια συγκεκριμένη περίοδο και στο εξωτερικό, ας πούμε στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, το Γκαλέο Γκαλέι, που μαζεύονται και ερευνητές, έχει ομιλίες, έχει και γραφεία για τους ερευνητές. Μένεις για μια εκτενή περίοδο και μπορείς να δουλέψεις, να συνεργαστείς. Και νομίζω ότι ίσως το καταφέρουμε. Δηλαδή, πιστεύω να εξελιχθεί προς τα εκεί. Μου άρεσε ο πληθυντικός που δεν είναι μεγάλο πρέπει. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από το μόνο το Σεπτέμβριο το συνέδριο. Είναι ένα μόνιμο Ινστιτούτο που θα έχει πιο συχνά τέτοια συνεδριάκια μικρά, που θα είναι ο κόσμος που μπορεί να έρθει να κάθεται για μερικές εβδομάδες και πρέπει να συζητά μεταξύ τους, επιστήμονες κλπ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Μα, νομίζω όμως, κύριε Τράκα, είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά το κτηριακό του. Ναι, το ξέρω. Από ό,τι ακούγεται. Το ξέρω. Που αν ξεφύγουμε από το. Αν προσπεράσουμε το κτηριακό, από εκεί όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία και στο συνέδριο σας. Ευχαριστούμε. Και στις έρευνές σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τράκα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τρίτο μέρος. Τελειώνουμε και το τρίτο μέρος. Στο τέταρτο μέρος έχουμε επιλέξει σήμερα, έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά, με αφορμή τη Διεθνή αυτή της Θεσσαλονίκης, να έχουμε τις ομιλίες των διαφόρων επικεφαλής. Σήμερα σειρά έχει ο κύριος Βαροφάκης. Εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ. Και θα σας περιμένω ξανά αύριο τις 2 το μεσημέρι, μαζί το μεσημέρι. Να είστε καλά. Η καλύτερη θεραπεία είναι η